Γεια χαρτάνε, τσόλους αμίγκος, είμαι ο Στέλιοντας και με περιμένετε αρκετό καιρό, είδατε είδατε μάλλον ότι έχω να βγάλω καιρό βίντεο. Προφανώς δεν με τυφλώνει το φως που έρχεται κατά πάνω αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μόνιμο φως, το δοκιμάζω τώρα, μπορεί να βγάζω και χωρίς φως. Φτιάχνει, αλλάζει ποιότητα βέβαια της κάμερας. Άμα δείτε έχω κάνει να στηρίξω μια κάμερα εκεί πάνω, θα λέτε Θεός. Λοιπόν, ξεκινάμε με Χυμό Μπανάνας. Ένα υπέροχο παιχνίδι που έπαιζα πριν 5 χρόνια, όταν δηλαδή πήγαινα πρώτη γυμνασίου, τελείωνα την πρώτη γυμνασίου, και είναι το Wizard 101 και είμαι ο Ryan κυνηγός Ερικού. Έπαιζα στον ελληνικό σερβερ, κανονικά θα ήμουν Ryan Ghost Hunter στον αγγλικό, αλλά παίζω στον ελληνικό σερβερ. Το είχα σταματήσει στο επίπεδο 25, γιατί τότε σταμάτησε το παιχνίδι να είναι δωρεάν. Όταν ήταν, οι περιοχές ήταν δωρεάν. Θα σας δείξω τι εννοώ μόλις μπω στο παιχνίδι. Λοιπόν, να μπει. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι μας. Είμαι ο Ryan κυνηγός Ερικού, αυτό είναι το mount μου. Είναι για 7 ημέρες, δηλαδή έχω ακόμα 5 μέρες. Το πήρα προχθές αυτό το mount, γιατί προχθές ξεκίνησα να παίζω ξανά και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Και τώρα που βρήκα χρόνο ειδικά θα βγάζω πιο συχνά βιντεάκια, οπότε μια χαρά. Αυτή είναι η πέννη τρομερή. Δεν βλέπω και πολύ καλά γιατί έχω το φως να με τυφλώνει και θέλω και γυαλιά. Fuck my life, χρειάζομαι γυαλιά. Λοιπόν, εδώ πέρα το παιχνίδι έχει διάφορες περιοχές. Να ανοίξω, να πατήσω τον νι, να δείτε εδώ πέρα. Τώρα να σας πω, θα σας πάω στην οδό Ravenwood. Το παιχνίδι λοιπόν ξεκινάει ως εξής. Πας στη σελίδα του Wizard 101. Αν θέλετε να μπείτε στον ελληνικό σερβερ, πάτε wizard101.gr και μπαίνετε στο παιχνίδι και κάνετε ένα quiz και σας βγάζει τι μάγος είστε. Εγώ βγήκα μάγος θανάτου, γιατί τότε ήμουν πολύ του στυλ ότι ρε παιδί μου badass και τέτοια φάση, και απαντούσα ό,τι πιο badass ερώτηση, δηλαδή ας πούμε τι θα κάνεις αν ένας πολύ καλός σου φίλος κινδύνευε και εσύ έπρεπε να επιλέξεις ή θα τον σώσεις ή θα τον σώσεις και θα κινδυνεύσεις και εσύ ή θα φύγεις χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Και εγώ απαντούσα, ξέρω εγώ, θα φύγω χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Απαντούσα, ήξερα ότι θα με βγάλει κακό μαγό, γιατί θέλω να πάρω μάγο θανάτου, οπότε με έβγαλε μάγο θανάτου. Επίσης, άμα δεν σ' αρέσει το. Πώς το λένε, η επιλογή του quiz, το αποτέλεσμα του quiz, άμα δεν σ' αρέσει, διαλέγεις εσύ μάγος, τι μάγος θα είσαι. Τα άλλα δύο. Οι άλλοι δύο χαρακτήρες που είδατε στην αρχή ήταν ο Νίκηφος. Ο ένας ήταν ο Νίκηφος, ο μάγος θανάτου, και το άλλο το κοριτσάκι ήταν. Η μικρή μου αδερφούλα η Άννα, που δεν την έχω βγάλει ακόμα σε βίντεο, γιατί φαίνεται ότι είναι ακόμα πολύ μικρή ακόμα για να βγει σε βίντεο. Του χρόνου θα πάει γυμνάσιο ίσως. Παίζουν πολλά άτομα Wizard, αλλά αυτή είναι. Να ας πούμε. Όχι, πιο προστίξη την ομάδα. Αυτό ας πούμε 11 level. Τι 11 level, 11 level. Εγώ είμαι 25. Άντε γεια φίλε. Αυτός πριν ήταν όμως, ξέρω εγώ, 110, είδες, 110, μέχρι 110 level pass, μέχρι 110 level, αυτοί έχουν φουλάρι, αυτοί παίζουν από τότε που βγήκε. Χυμός μπανάνα. Παναγία μου, ορθοστάθησα. Λοιπόν, και τώρα είχα, θα σας δείξω πώς είναι το παιχνίδι. Στον αγγλικό σερβερ, όταν ξεκίνησα να παίζω Wizard 101 στον αγγλικό σερβερ, ήταν όλα με πληρωμή. Έπρεπε να χώσεις λεφτά μέσα για να μπορείς να πάρεις κάποιες περιοχές. Θα σας δείξω λοιπόν τώρα πώς γίνεται. Θα πάω στην εμπορική περιοχή, όπου μέσω της εμπορικής περιοχής μπορώ να πάω στην λεωφόρο Τρίτονος. Όπου μέσω της λεωφόρου Τρίτονος θα πάω στον καβουρόδρομο και από τον καβουρόδρομο θα πάω στο βαθύ λαγούμιο, το οποίο μου λέει η αποστολή από κάτω. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Αυτή είναι η οδός Κυκλόπων, νομίζω, έτσι δεν λέγεται. Οδός Κυκλόπων. Λεωφόρο Τρίτονος και σοκάκι των Φλογόγωτων. Αυτά κανονικά λέγεται Cyclops District, Fire Cat Alley και τέτοια πράγματα. Στα αγγλικά εγώ έτσι τα θυμάμαι δηλαδή. Και αυτά για να μπεις μέσα πρέπει να ξοδέψεις κορώνες. Λοιπόν, τσεκάρετε εδώ. Έχω 1265 κορώνες. Δεν σε ξεκινάει με πολλές κορώνες, νομίζω με καθόλου κορώνες. Και εγώ στο παιχνίδι προφανώς δεν είχα χώσει λεφτά στην αρχή, γιατί ήταν. Στον αγγλικό δεν είχα χώσει κανένα λεφτό μέσα, ρε φίλε. Τίποτα.
Και έτσι έπαιξα μέχρι κάποια level, μέχρι εκεί που μου επιτρεπόταν, γιατί μετά τελειώνει οι αποστολές και πρέπει να πληρώσεις για να μπεις στο ζωντό κυκλόπων, στο ζωντό τρίτονος και όλα αυτές τις μπουρδες. Όταν άνοιξε λοιπόν ελληνικό σερβερ, όλα ήταν δωρεάν. Έμπαινες όπου γούσταρες και πήγαινες και έτσι κατάφερα και ανέβηκα level. Μέχρι το 25 βέβαια, γιατί κάποια στιγμή το βαρέθηκα να παίζω. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα που το ξαναείδα, βέβαια, πορώθηκα πάρα πολύ και δεν καταλαβαίνω γιατί σταμάτησα να παίζω. Τώρα θα ήμουν τρελός, αλλά μάλλον σταμάτησα να παίζω γιατί το παιχνίδι έγινε επιπληρωμή. Και εγώ δεν είχα λεφτά να βάζω. Να βάζω μέσα. Και τώρα που έχω κάποια στην άκρη στην PayPal μου, ξέρω εγώ, βάζω. Χθες, να φανταστείτε ότι χθες το ξαναξεκίνησα. Ο ελληνικός σερβερ λοιπόν έγινε καθώς επιπληρωμή μετά από λίγο καιρό. Οπότε στο 25 μου level σταμάτησα να παίζω γιατί έγινε επιπληρωμή. Αλλά φανταστείτε, ξεκίνησα προχθές και έχω χώσει ήδη 10 ευρώ μέσα. Δεν είναι μόνιμο βέβαια το mount που έχω, απλά έχω χώσει 10 ευρώ για να πάρω μερικές περιοχές. Με αγόρασα πολλές περιοχές. Αγόρασα την Γκριζλιτόπια, αγόρασα την Οδό Τρίτονος, το Γκαβουρόδρομο. Και τώρα λοιπόν θα πάμε να κάνω την αποστολή μου. Μιλάω πολύ, το ξέρω, αλλά προσπαθώ να σε εξηγήσω το παιχνίδι μέσα σε 5 λεπτά που έχει περάσει. Όχι! Fuck. Τι θα κάνω τώρα, ρε φίλε. Τέλος πάντων, να δείτε μία μάχη πώς θα την κάνω. Το παιχνίδι παίζεται με κάρτες. Και τέλος πάντων, είναι action κάρτες, είναι spell cards. Αυτή λοιπόν και θέλει και μάνα, είναι η βόλη ενέργειας. Αυτό το λοιπόν είναι η παγίδα θανάτου που κάθε φορά. Εγώ είμαι μάγος θανάτου και αυτή η παγίδα θανάτου που θα του κάνω τώρα θα μου στοιχήσει 0 βόλους, με αποτέλεσμα να έχω 2 βόλους στον επόμενο γύρο. Αυτός έκανε pass το γύρο του. Με αποτέλεσμα να έχω 2 βόλους στον επόμενο γύρο, όπου θα μου επιτρέπει να χρησιμοποιώ κάποιο άλλο που χρειάζεται, κάποιο άλλο minion ή spell που χρειάζεται 2 βόλους. Αυτό λοιπόν, αυτό όταν κάνω spell θανάτου, αυτό θα του δώσει 30% damage και αυτό εδώ θα το βάλω πάνω μου, όπου όποιο spell θανάτου θα κάνω θα του δώσει 40% damage. Σε όποιον και αν το κάνω, ενώ σε αυτόν είναι το συγκεκριμένο πάνω σε αυτόν. Δείχνω και την οθόνη, λες και θα με καταλάβετε, ξέρω εγώ. Αυτός έκανε μαγικό fire cut. Λοιπόν, είμαι expert. Αυτό λοιπόν θα σκάσει 160 damage. Συν 30%, 40% είναι 70%, δεν ξέρω πόσο θα είναι, δεν μπορώ να κάνω γρήγορα μαθηματικά. Αλλά το μισό damage που θα σκάσει θα μου το δώσει στη ζωή. Οπότε θα το σκοτώσω και για να πάρω τη ζωή μου πίσω θα κάνω αυτό το ξόρκι. Έχει πολύ ωραία εφέ, πολύ ωραία γραφικά. Εντάξει, βέβαια είναι της εποχής που είχε βγει βέβαια. Της Gameforge και της King's Isle, νομίζω λέγεται είναι το παιχνίδι. 300 κάτι damage πραγματικά. Και έχω πάρει όλο μου το life πίσω. Νίκη. Κάθε φορά σου, το ωραίο είναι μετά από κάθε νίκη, επειδή κρατάνε πολύ σου, δίνει, κάτι σου δίνει τέλος πάντων. Όλα αυτά μετά μπορείς να τα πουλήσεις, γιατί εγώ έχω πάρει από τον καλύτερο εξοπλισμό για τα level μου. Να δούμε τώρα. Έψαχνα και για hacks. Έψαχνα για hacks, αλλά πιστεύω ότι δεν αξίζει να χακάρεις, ρε παιδί μου, τόσο όμορφο παιχνίδι. Τώρα πρέπει να πάω στο βαθύ λαγούμε. Λοιπόν, η αποστολή μου έλεγε ότι ο βασιλιάς, δεν θυμάμαι καν, στοιχειωμένο τσιράκι. Αυτό τα στοιχειωμένα τσιράκια έτσι λέγονται νομίζω επειδή, α όχι, είναι στη τηλεφωνία τρίτονος, οπότε ναι, όντως υπάρχουν στοιχειωμένα τσιράκια. Σε κάθε λεωφόρο, υπάρχουν τα στοιχειωμένα τσιράκια που άμα βαθύνεις λίγο πιο πολύ μέσα σε αυτή την περιοχή θα σου εμφανιστούν κι άλλοι εχθροί. Πιο εξειδικευμένοι, ας πούμε όπως ο ψαράς τραμπούκος. Δεν ξέρω πώς λέγεται κανονικά στα αγγλικά αυτό, αλλά στα ελληνικά είναι πολύ αστεία ονόματα. Susie Griffin Bain, εδώ πέρα δεν υπάρχει αλλαγή βέβαια στα ονόματα. Duncan Greenwater, δεν υπάρχουν, βλέπετε. Ενώ εδώ καβουρόδρομος. Θα λεγόταν Crab District, πώς θα λεγόταν, ξέρω εγώ. Crabby Way, Crabby Way πρέπει να λεγόταν, τέλος πάντων. Τώρα κολυμπάμε τα λογό μου κάτω από τη θάλασσα, μαγί είμαστε τέλος πάντων. Να το ψαρά στραμπούκο λοιπόν. Και αυτή είναι η ποντικονίχηδε φρουρή. Η αποστολή μου λοιπόν έλεγε ότι να πάω να δω το βασιλιά, ότι είχε κάπως αλλάξει και τέτοια πράγματα. Πήγαινα πέρα δόθε, σκότωσα κάποιους για να μαζέψω κάτι κρέπες που είναι το προϊόν του βασιλιά. Και μόλις ήταν το βασιλιά, ο βασιλιάς μας λοιπόν στον καβουρόδρομο είναι για αλατζή. Τον αντικατέστησαν και δεν ξέρουμε πού είναι ο βασιλιάς. Και τώρα εδώ πέρα πρέπει να σκοτώσω μερικούς, τέσσερις μάλλον, για να με ακριβείς σε ψαράδες τραμπούκους. Φωνακοχύλι, με έχει πιάσει μέση μου γιατί κάθομαι πολύ άσχημα στην καρέκλα. Κάτσε να πάω. Εδώ νομίζω κάθομαι καλά. Κοχύλι, δεν μου αφήνει να το μαζέψω. Τι παίζει παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να σκοτώσουμε δύο ψαράδες τραμπούκους για αρχή.
Ευχαριστώ. Το άλογο εξαφανίζεται. Ξεκινάω πρώτος. Λοιπόν, αυτό είναι κατάρας, είσαι 20%. Δηλαδή, κοιτάξτε τι κάνω. Έχω τέτοια spell cards όπου έχω φτάσει να σκάω 1000 damage, ξέρω εγώ, με ένα minion που σκάει 300 κανονικά. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τα spells μου για αρχή. Έτσι ξεκινάω κάθε παιχνίδι. Υπάρχει βέβαια δίπλα σε κάθε κάρτα, θα σας δείξω ότι υπάρχει πιθανότητα αποτυχίας. Ας πούμε, κοιτάξτε, μου βάλει αυτός συν 25% σε minions μύθου. Ρε παιδί μου, σε spells μύθου. Και εγώ έχω ένα spell ισορροπίας. Υπάρχουν πολλές σχολές ισορροπίας, ζωής, θανάτου. Θα σας το πω μετά, περιμένω όμως τώρα να κάνω τα spells μου. Χυμός μπανάνα, το ξανάπα. Λοιπόν, αν θυμηθώ καλά, είναι σχολές θανάτου, σχολές ζωής, σχολές μύθου, σχολές κεραυνού, σχολές ισορροπίας. Ίσως. Λοιπόν, αφού είναι πρίσμα, μετατρέπει το θάνατο σε φύλο, δηλαδή σε περίπτωση που. Σε ζωή. Γιατί σε περίπτωση που πολεμάω έναν. Θανατοφάγο, έτσι μου αρέσει το λέω εγώ. Θανατοφάγο. Σε περίπτωση που πολεμάω έναν θανατοφάγο, λοιπόν. Έναν εκπαιδευόμενο τη σχολή θανάτου. Προτιμώ να βάζω το πρίσμα και έτσι του σκάω το διπλάσιο damage. Όχι το διπλάσιο, ενίσχυση. Ενισχύω τον damage μου για λίγο. Δεν ξέρω κατά πόσο. Λοιπόν, αυτό εδώ σκάει λίγο damage στον καθένα, οπότε θα το χρησιμοποιήσω. Σκάει και στους δύο damage. Ξεχνάω να σας δείξω αυτό το πράγμα δίπλα από κάθε κάρτα. Δίπλα από κάθε κάρτα θα δείτε ότι υπάρχει ένα ποσοστό 100%. Αυτό το ποσοστό 100% είναι το περιθώριο λάθους. Αυτός πέθανε, ωραία. Αυτός δεν πεθαίνει ακόμα. Είναι το ποσοστό αποτυχίας του ξορκιού. Είδατε ότι έκανε τζίφος. Failed δηλαδή. Αυτό είναι το ποσοστό αποτυχίας, θα σας δείξω τώρα. Βλέπετε, ας πούμε, αυτός ο σκελετικός πειρατής έχει 85% περίπτωση επιτυχίας. Δηλαδή 15% αν είμαι σωστός, δεν ξέρω μαθηματικά. 15% περίπτωση αποτυχίας. Θα χρησιμοποιήσω αυτό την όθηση που μου το δίνει το ραβδί μου, που δίνει 100% και απλά σκάει 70 damage αφού του έμεινε 30 ζωή, οπότε απευθείας. Φύγανε δύο ψαράδες τραμπούκι. Λοιπόν, καταρχάς αυτά εδώ είναι διάσπαρτα σε όλο το χάρτη και σου δίνουν life και mana. Τώρα παπούτσια και τέτοια, όταν σου δίνουν τα minions αυτά, όταν σου δίνουν κάτι, το μόνο που χρησιμεύει είναι για τα ζώα σου, να τα ταΐζεις. Δηλαδή, αν πάω τώρα στο σακίδιό μου και πάω στα κατοικίδια, και πάω μάλλον όχι κατοικίδιο, ξέρω εγώ, του δώσω κάτι να φάω. Να φάει μάλλον. Αμφίεση κατοικίδιο. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Αυτό είναι μόνο για σχολή πάγου, βέβαια. Αυτό το κέρδισα σε μια αποστολή επίπεδο 20 συν. Ξέρω, αυτό που φοράω εγώ είναι επίπεδο 15 συν, δηλαδή είναι καθαρά παλιό. Πρέπει να πάω να αλλάξω τα ρούχα μου. Να πω σου, μένει 99 ώρες αυτό το πόνι. Τέλος πάντων. Θα βρω. Πώς θα ταΐζω τώρα, πώς θα ταΐζω. Ο δράκος μου λοιπόν είναι δράκος ισορροπίας. Είναι το κατοικίδιό μου ο Rex. Βέβαια είναι το κατοικίδιό μου, ναι. Έχω και άλλα κατοικίδια. Αλλά περιμένετε τώρα. Όχι map, ούτε. Μεταφορικά λοιπόν, άμα το βγάλω. Να το, δίπλα μου είναι ο Rex. Και κολυμπάει μαζί μου. Αλλά προτιμώ το κατοικίδιο. Προτιμώ το μεταφορικό μου, sorry. Για να πηγαίνω πολύ πιο γρήγορα. Γιατί σε πάει φουλ γρήγορα το κατοικίδιο. Λοιπόν, θα σκοτώσουμε δύο ψαράδες τραμπούκους ακόμα, γιατί βάζουμε πολύ. Εδώ πέρα αυτά εδώ τα πότς είναι για να βάζεις παραπάνω μάνα και παραπάνω life. Αλλά για κάποιο λόγο δεν έχω αυτό το βαμπύρ. Αυτή είναι η πιο δυνατή μου κάρτα και έτσι έχω σκάσει 1000 κάτι damage με αυτή. Έχω κι άλλη πιο. Βέβαια έχω. Όχι, έχω πιο δυνατή που σκάει 500 damage από μόνη της, αλλά αυτή είναι η πιο δυνατή μου γιατί την κάνω. Γιατί μου δίνει 500 life πίσω, ξέρω εγώ. Με τις κάρτες που έχω αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα αρχίζω και να διοργανώνομαι. Με τις κάρτες που έχω φτιάξει ένα από τα καλύτερα decks για τα levels μου. Δηλαδή κέρδισα αυτούς τους 110 levels που είδατε στην αρχή, κέρδισα έναν με ένα τέτοιο spell. Γιατί δεν του είχαν καλές κάρτες, εμένα μου είχαν όλα τα spells.
Και απλά του κάσα 1200 damage και πήρα πίσω 600 ζωή. Αυτό όμω κάνει damage, ξέρω εγώ, έτσι κλασικά. Αυτό ο χυμό μπανάνα είναι τόσο αισθητικό. Τόσο αισθητικό. Θέλω να πίνω όλη μέρα. Και έχω τελειώσει μέσα σε 2 μέρες 3 μπουκάλια σαν αυτά του γάλακτος που πίνουμε τα νουνού. Γιατί αυτοί ξεκινάνε πρώτοι? Εξηγήστε μου. Ωραία, κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε πώς θα πάρω τη ζωή μου πίσω. Συν 40%, συν 20, συν 30, συν 90%. Δηλαδή, αντί για 350, πήγα να τους κάσω τα διπλάσια, ρε παιδί μου. Θα τους κάσω 700. Τι ωραία. Τζίφος και δύο. Επίσης, να σας πω ότι η ισορροπία έχει το λιγότερο ποσοστό αποτυχίας και ο κεραυνός έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας. Οι σχολές δηλαδή, τα ξόρια κεραυνού έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας. Και της ισορροπίας στο λιγότερο βαθμό είναι λογικό, πιστεύω. Όσο πως το έχουν φτιάξει. Ξέρω, κάθε σχολή έχει τα προτερήματά της, τις κάρτες που τους αρμόζουν κτλ. Πιστεύω η σχολή του θανάτου για μένα είναι καλύτερη. Κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε τι θα κάνω τώρα. Μόνο για αυτές τις κάρτες. Μόνο για αυτές που κάνει θάνατο ζωή. Που κάνει το θάνατο ζωή, κοιτάξτε. 40, 30, 20. Και έχει φύγει τώρα 819 damage, α πούμε. Και μου δίνει 400 ζωή πίσω, φούλαρα. Μπουπ. Και απλά επειδή είχα μαζέψει κιόλας και το τέτοιο, σκάκω σε αυτόν εδώ ένα μπάνσι και έχει φύγει. Α, πέτυχε. Αυτό είναι η πιο συνηθισμένη κάρτα κεραυνού, την έχουν όλοι. Βέβαια μου φαίνεται λίγο άδικο το ότι κάθε minion σε κάθε χάρτη έχει μαγεία και μπορεί να τη χρησιμοποιεί με εξόρια τέτοια. Θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τον εαυτό του, κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει. Πώς να το κάνουμε. Δεν είμαι εγώ developer του παιχνιδιού, λοιπόν. Νομίζω σας τα κάλυψα όλα. Και τώρα σε αυτά μερικά λεπτά που μας απομένουν για το βίντεο, θα προτιμήσω να πάω να κάνω την αποστολή, να δείτε και εσείς πώς γίνεται μια σοβαρή αποστολή. Να πάρω τη ζωή μου πίσω, ευχαριστώ. Πάω να πάρω τη ζωή μου πίσω, ευχαριστώ. Να δείτε πώς γίνεται μια σοβαρή αποστολή, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ δεν θα την πάρω όλη, γιατί μου έχει στείλει 2 μήνες, μου είχα 300 damage μέσα σε 2 γύρους το παλικάρι. Έκανα τζίφο. Σπάνιο φαινόμενο αυτό για θάνατο. Έτσι, λοιπόν, θα σου κάσω ακόμα ένα μπάνσι. Τι να κάνω, δεν θα πάρω τζίφο πίσω, τι να κάνω. Αλλά κάνει και τζίφο τώρα όμως. Κεραυνός, οι μαθητευόμενοι ειδικά όταν κάνουν κεραυνό και ένα ξόρκι που δεν το ξέρουν καλά. Είναι τζίφος. Α, ξέχασα να σας δείξω κάτι στο in-combat game. Όταν πολεμάτε και δεν σας αρέσει μια κάρτα και έχετε βάλει στην άκρη, κοιτάξτε εδώ. Ας πούμε να σας πάω στο deck μου. Εδώ είναι οι κάρτες μου, ξέρω εγώ. Για κάθε σχολή τι έχω. Δεν έχω μάθει αρκετές. Μόνο ισορροπία έχω αρκετές. Δεν ξέρω από μια αποστολή νομίζω που μπορούσα να κάνω ισορροπία. Ξέρω εγώ να έχω ισορροπία. Ας πούμε μου είχε δώσει και αυτόν τον κύκλο εδώ. Η σχολή. Όχι, μου είχε δώσει η σχολή του μύθου αυτή. Τέλος πάντων. Θανάτου έχω τα ξέρω και τα καλά. Και εδώ είναι οι χρυσές κάρτες που κερδίζεις. Αυτές εδώ είναι οι χρυσές κάρτες. Οι οποίες τι κάνουν. Όταν κάνεις discard μια κάρτα in battle, όταν είσαι μέσα στη μάχη και πατάς δεξί κλικ και διώξεις μια κάρτα, τραβάς μια χρυσή. Διώχνεις δηλαδή μια από τις κάρτες σου και τραβάς μια χρυσή. Να τη χρησιμοποιήσεις εκείνο το γύρο. Νομίζω σου χαλάει ένα βόλο ισχύος, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, πάμε στον κυβερνήτη Ρόντρικ. Τα λέει στα αγγλικά, αλλά τα γράφει στα ελληνικά. Οπότε, είδατε, ο βασιλιάς Θερμιντόρ είναι ο κανονικός βασιλιάς του καβουρόδρομου και έχει πάρει τη θέση του ένας γιαλατζή επειδή αυτός λείπει, μάλλον τον έχουν απαγάγει. Να το, μέσα στο βαθύ λαγούμε. Κραμπάλι, ναι. Και πρέπει να μαζέψω κοχύλια, ξέρω εγώ τώρα. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να το βγάλω αυτό. Ξέρω, γι' αυτό δεν μ' άφηνα να τα συγκεντρώσω πριν. Αλλά μετά είναι πολύ σπαστικό, γιατί
τα βάζει μέσα στη μέση, ξέρω εγώ. Κομμάτια μπαταρίας, καταιγίδας, τι. Τώρα σπάμε κοχύλι. Αυτά λογικά θα τα χρειαστώ στην αποστολή, τέλος πάντων. Επίσης να υπάρχουν διάσπαρα τα κοχύλια και αλλού. Ποτάμο νύχης, όχι ποντικό νύχης, ναι. Σως. Τι είναι αυτά? Φύκια. Όχι, 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 όχι. Θα τους πολεμήσω και θα κλείσω το βίντεο, εντάξει. Έχασα πάση. Να βλέπετε, έχω πολλά spells που δίνουν θάνατο συν 25 συν 20. Είχα βάλει και πλασκά στον τάμα τη ζωή σου, έτσι. Ξέρετε τι θα κάνω. Αυτό σκάει 255-295, οπότε να σα δείξω ένα discard πώς γίνεται. Κάνω discard και τραβάω. Και μπαμ, μια χρυσή. Βλέπετε. Θα κάνω pass. Γιατί νομίζω οι χρυσές χρησιμοποιούνται μία φορά. Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν απατώμε. Οπότε δεν θα τη χρησιμοποιήσω γιατί θέλω σε περίπτωση ανάγκης. Θα μου σκάζουν damage όπως και να έχει. Τζίφος, έλα. Ειδικά αυτοί κάνουν τζίφος σε κάθε περίπου, σε κάθε σχεδόν spell κεραυνού. Εγώ κάνω περάσματα έτσι. Αλλά πέτυχε αυτό. Πρέπει να σταματήσω να μιλάω κάποια στιγμή. Πέτυχαν δύο spells κεραυνού. Αυτά είναι λίγα από τα ξόρκια, είναι τα πιο συνηθισμένα ξόρκια που μπορείτε να βρείτε. Τώρα να σας πω, θέλει να έχετε εμπειρία για να δείτε τα υπόλοιπα ξόρκια, δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα εγώ. Και τώρα θα πεθάνουν. Μπαμ, έφυγε ένας. Πάει κι άλλος. Πάμε πάλι τη ζωή μου πίσω, εδώ κοχύλι. 3 από τα 6 κοχύλια, παιδιά. Είναι πολλά τα 6 κοχύλια να πούμε. Τι είναι αυτός εδώ? Α! Αυτός πρέπει να είναι κάποιος φουρός. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να. Ω! Δεν θα ολοκληρώσω την αποστολή τώρα. Θα κάνω αποχώρηση. Γιατί δεν παλεύω άλλο. Και δεν την παλεύω κι άλλο. Λόγω παίγνω σωστό. Λοιπόν, αυτό για το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Σε όποιον άρεσε, παιδιά, μπείτε στον ελληνικό σερβέρ να το στηρίξετε. Wizard101.gr, μπείτε. Γραφτείτε. Και τώρα σε, νομίζω στις 27, αν δεν απατώμε, αύριο δηλαδή, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, θα έχουν happy hour, δηλαδή όλες οι κορώνες είναι μείον 25%. Πήγαινε, τσεκάρετε, μπείτε, πάρτε τους περισσότερους κορώνες μπορείτε και να αγοράσετε ό,τι αγαπάει η ψυχή σας. Σε άλλο βίντεο θα σας δείξω πιο αναλυτικά πράγματα για περισσότερες πτυχές, γιατί δεν προλαβαίνω σε 20 λεπτά να σας τα δείξω όλα. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Τα λέμε την επόμενη φορά και adios amigos.